της ξεκινάει ένα καινούργιο κύκλο εκπομπών. Σκοπό έχει να έρθει κοντά στον επαγγελματία, να γνωρίσουμε το χώρο του, να προβάλλουμε το χώρο και τα προβλήματά του, κύριε Γκυλή. Έτσι δεν είναι? Σωστά. Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής εξάλλου είναι και ο σκοπός του αυτός, να βοηθάει τον επιχειρηματικό κόσμο και την κατατόπιση οικονομική δραστηριότητα. Διότι πραγματικά νομίζουμε ότι στη Χαλκιδική αξίζουμε και σαν νομός αλλά και σαν επιχειρηματικός κόσμος, διότι δίνουμε το καλύτερο. Είμαστε μέσα στους τρεις καλύτερους νομούς στην προσέλευση τουριστών και από το εξωτερικό και από το εσωτερικό. Και βέβαια μπορούμε ακόμη να πάμε παραπάνω όταν κάνουμε κάποιες πάρα πολύ καλές κινήσεις και κάποια ακόμη οργάνωση. Νομίζω ότι έχουμε δυνατότητες να πάμε ακόμη παραπάνω. Βέβαια, μπορούμε να πούμε ότι στη Χαλκιδική το πρώτο προϊόν είναι ο τουρισμός. Τι παρέχει? Πιάσαμε αυτή τη φορά, επισκεφθήκαμε την Καλλικράτεια, τα Φλογητά και τα Πλάγια. Τρεις περιοχές οι οποίες είναι κοντά στη Θεσσαλονίκη, με τα θετικά τους και τα αρνητικά τους. Τι βαραίνει πιο πολύ στη ζεγαριά να πούμε και τι είναι αυτό που ο κόσμος μπορεί να βρει στην περιοχή? Πράγματι, ο τουρισμός είναι ο βασικός πυλώνας της Χαλκιδικής και πάνω φυσικά στον τουρισμό ακουμπάνε όλα τα επαγγέλματα. Είμαστε ευτυχείς σαν νομό, εγώ θα πω ότι είμαστε γη της επαγγελίας, διότι διαθέτουμε και τουρισμό, διαθέτουμε και γεωργία και αλληλεία. Ο τουρισμός όμως είναι ο πρώτος πυλώνας. Πραγματικά πιάσατε εδώ την περιοχή, όπως τη λέμε, της Νότιας Καλαμαριάς. Είναι μια αξιόλογη περιοχή με πολύ καλές θάλασσες. Και επίσης, λόγω και του ότι είναι κοντά στη Θεσσαλονίκη, σε αυτό το μεγάλο αστικό κέντρο, συγκεντρώνεται και πάρα πολύ μεγάλος πληθυσμός. Αρκεί να σας πω για μερικές περιοχές, όπως την Καλλικράτεια, από 4-5 χιλιάδες μαζεύονται ίσως και 100 χιλιάδες κόσμος το καλοκαίρι, όπως και για τα Πλάγια και τα Φλογητά. Αυτό το οποίο δίνουν αυτές οι περιοχές είναι οι πάρα πολύ καλές θάλασσες. Επίσης, ότι είναι κοντά στο μεγάλο αυτό αστικό κέντρο, μπορώ να πω ότι οι επιχειρηματίες κάνουν ό,τι το καλύτερο και πρέπει να ενημερώσουμε βέβαια και τους τηλεθεατές σας ότι σε αυτές τις περιοχές δεν χρεώνεται η ομπρέλα, είναι δωρεάν όταν πάρεις ένα αναψυκτικό ή καφέ. Άρα μπορείς με λίγα χρήματα να φτάσεις σε αυτές τις περιοχές, να κάνεις επίσης με λίγα χρήματα το μπάνιο σου όλη την ημέρα, να ξεκουραστείς, να γεμίσεις τις μπαταρίες και φυσικά αν είσαι τουρίστας και μείνεις και στην περιοχή, το βράδυ μπορείς να πας στα διάφορα μπαράκια ή στα διάφορα κέντρα διασκεδάσεις τα οποία διαθέτουμε εδώ και πραγματικά να περάσεις πάρα πολύ όμορφα. Αν βέβαια δεν έχεις αυτό το πλεονέκτημα, μπορείς να επιστρέψεις στη Θεσσαλονίκη και φυσικά να σε περιμένουν και κάποια άλλη στιγμή. Επίσης θα ήθελα να πω ότι χάρη ορισμένων επιχειρηματιών υπάρχουν και κάποια λεωφορεία τα οποία φέρνουν τον κόσμο εντελώς δωρεάν με ένα εισιτήριο το οποίο αντιστοιχεί σε κάποιο καφέ ή κάποιο αναψυκτικό. Ναι. Και αυτό είναι μια πολύ καλή προσπάθεια που πρέπει να συγχαρούμε αυτούς τους επιχειρηματίες, διότι και αυτοί βοηθούν, εκτός βέβαια από τους φορείς Χαλκιδικής που κάνουν μια μεγάλη καμπάνια, να γνωρίσει ο κόσμος τη Χαλκιδική και φυσικά αν γνωρίζει τη Χαλκιδική, μείνει ικανοποιημένος, που πιστεύω θα μείνει, από εκεί και πέρα γίνεται μόνιμος πελάτης. Καλλικράτεια. Κανείς δεν γνωρίζει την προέλευση του ονόματος. Η παράδοση λέει ότι πήρε το όνομά της από το γνωστό αρχιτέκτονο του Παρθενώνα, τον Καλλικράτη. Κατ' άλλους, ο Μέγας Κωνσταντίνος, αναζητώντας θέση για την ίδρυση της Κωνσταντινούπολης, είπε ότι η θέση του χωριού αυτού κρατεί κάλλη πολλά. Οι κάτοικοι της Καλλικράτειας αναχώρησαν οριστικά από την πατρίδα τους στις αρχές του 1924. Το καινούριο χωριό ονομάστηκε Νέα Καλλικράτεια. Something true.
together, just me and you. Sail away, away. The wind will lead you back someday. Come back to me. Σήμερα είναι ένας δελεαστικός προορισμός που παρέχει στον επισκέπτη δυνατότητα να απολαύσει όμορφα πεντακάθαρα νερά που κατακλείζονται κυριολεκτικά τους θερινούς μήνες. Με επισκέπτες από όλο τον κόσμο, μετατρέποντας έτσι την Καλλικράτεια σε ένα κοσμοπολίτικο θέρετρο, όπου η άβρα της ξενιασιάς και της χαλάρωσης είναι διάχυτη παντού. Εύκολα προσβάσιμες ακτές της Νέας Καλλικράτειας προσφέρουν στιγμές χαλάρωσης, ξεκούρασης, διασκέδασης και ξενιασιάς. Ήταν μια όμορφη παραθαλάσσια κωμόπολη που απήχε 33 χιλιόμετρα από την Κωνσταντινούπολη. Η Νέα Καλλικράτεια είναι επίσης μια όμορφη παραθαλάσσια κωμόπολη που απέχει μόλις 20 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη. Κύριε Μπουρμπουλά, βρισκόμαστε στο κέντρο της αγοράς της Νέας Καλλικράτειας. Πώς είναι αριθμητικά η Έμπρο, γιατί βλέπουμε ότι έχει μια αξιόλογη μεγάλη αγορά. Έτσι είναι ακριβώς όπως το είπατε, έχει μια μεγάλη αξιόλογη αγορά η οποία έχει πάρα πολλά εμπορικά καταστήματα. Εδώ μπορεί να βρει κανείς τα πάντα στην Καλλικράτεια σε πολύ καλές τιμές και ό,τι θέλει μπορεί να το βρει εδώ στην Καλλικράτεια από εμπορικής πλευράς. Από επαγγελματίες υπάρχουν πάρα πολλοί επαγγελματίες, ταβέρνες, beach bar. Τα beach bar φυσικά στην παραλία είναι, αλλά στο κέντρο της αγοράς υπάρχουν καφετέρες, σαχαροπλαστεία, ψαροταβέρνες, ψισταριές θέλω να πω. Και μπορεί κανείς να καθίσει εδώ στο κέντρο της Καλλικράτειας και να απολαύσει αυτό που θέλει. Να ρωτήσω τώρα, εδώ η απόσταση είναι μικρή από τη Θεσσαλονίκη, από ό,τι ξέρουμε, και έχετε επισκέπτες οι οποίοι έρχονται και αυθημερώνουν και φεύγουν, έτσι δεν είναι, και είναι μεγάλος ο όγκος του πληθυσμού. Για να έρθει κανείς στην Καλλικράτεια υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι. Πρώτον, είναι κοντά στη Θεσσαλονίκη, είναι 15-20 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη. Δεύτερον, έχει 17 χιλιόμετρα παραλία, πεντακάθαρη θάλασσα και αμμουδιά. Τρίτον, έχει μικρές ξενοδοχειακές μονάδες, οι οποίες είναι οικογενειακές και αυτός που έρθει στην Καλλικράτεια θα αισθάνεται σαν το σπίτι του. Έχει τις πολύ καλές ταβέρνες παραλιακές, οι οποίες και αυτές επίσης είναι οικογενειακές επιχειρήσεις και εκεί θα αισθάνεται άνετα να καθίσει κανείς να φάει στην παραλία. Επομένως, πέρα από αυτό όμως, έχουμε και μεγάλη φιλοξενία. Ο κόσμος εδώ της Καλλικράτειας είναι πολύ φιλόξενος. Και καλά θα κάνει κανείς να έρθει εδώ, έστω αν δεν έχει έρθει, να έρθει να μας δοκιμάσει και σίγουρα θα δικαιωθεί. Πιστεύω ότι φέτος ουσιαστικά θα έχετε αύξηση της κίνησης. Λόγω της οικονομικής κρίσης ο κόσμος δεν μπορεί να πάει σε πολύ μακρινές αποστάσεις, οι περισσότεροι τουλάχιστον, οπότε, και δεν μπορεί να πάει και πολλές μέρες, έτσι δεν είναι. Ναι. Και φαντάζομαι ότι αυτό θα το έχετε εισπράξει. Ναι, το εισπράττουμε αυτό, το εισπράττουμε καθημερινά, ιδιαίτερα τα Σαββατοκύριακα, γιατί είμαστε, όπως είπα και προηγούμενα, πολύ κοντά στη μεγάλη πόλη τη Θεσσαλονίκη. Επομένως, φιλοξενούμε πάρα πολύ κόσμο εδώ στην Καλλικράτεια λόγω οικονομικής κρίσης. Ο άλλος δεν θέλει να διαθέσει περισσότερα χρήματα. Έρχεται στην Καλλικράτεια, κάνει το μπάνιο του. Άλλοι μένουν, διανυχτερεύουν κάποιες μέρες, άλλοι επιστρέφουν πίσω.
Άρα είναι ο μοναδικός προορισμός να έρθει κανείς εδώ στην Καλλικράτεια να περάσει καλά, χωρίς πολλά λεφτά, χωρίς να ξοδέψει πάρα πολλά χρήματα. Επομένως, καλούμε όλους όσοι δεν έχουν έρθει στην Καλλικράτεια να έρθουν και αν θα έρθουν μια φορά, πιστεύω θα ξαναρθούν. Παρ' όλα αυτά, το Επιμελητήριο Χαλκιδικής έχει μπει στη διαδικασία να προβάλλει τις περιοχές της Χαλκιδικής προς τα έξω, ούτως ώστε να ωφεληθούν περισσότερο οι επαγγελματίες το καλοκαίρι, τα μέλη του. Πώς βλέπετε αυτή την κίνηση? Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής ήταν και είναι πάρα πολύ κοντά μας. Ιδιαίτερα ο πρόεδρος ο Γιώργος Ογκυλής, αλλά και το ΔΣ του Επιμελητηρίου κάνουν ό,τι είναι δυνατόν, κάνουν μεγάλες προσπάθειες και λόγω οικονομικής κρίσης να βοηθήσουν τους επαγγελματίες, τους εμπόρους και να προωθήσουν, να βοηθήσουν την Χαλκιδική, ούτως ώστε να φιλοξενήσει όσο γίνεται περισσότερο κόσμο, ούτως ώστε με αυτή την οικονομική κρίση που υπάρχει, όταν έρχεται αρκετός κόσμος, κάτι γίνεται και για τα εμπορικά καταστήματα αλλά και τους επαγγελματίες. Η περιοχή κατοικήθηκε από τους προϊστορικούς χρόνους. Ανασκαφές έφεραν στο φως επιτίνδια στήλη κόρης που κρατά στο αριστερό της χέρι ένα περιστέρι και φυλάσσεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Θεσσαλονίκης. Βέβαια, πιστό αντίγραφό της μπορεί να θαυμάσει κανείς στην κεντρική πλατεία του χωριού. Έχεις έναν εξαιρετικό χώρο, ο οποίος εντάσσεται στα boutique hotel, τα οποία προσφέρουν υψηλή υπηρεσία και θα ήθελα να μου πεις στην περιοχή σας πώς είστε αριθμητικά εσείς, πόσο δηλαδή, πώς είναι η δυναμική σας. Η Καλλικράτεια είναι ο πρώτος προορισμός της Θεσσαλονίκης για τους τουρίστες. Φυσικά οι τουρίστες που έχουμε εδώ πέρα είναι περισσότερο Ρώσοι, από Σερβία, Βουλγαρία και κάποιες άλλες χώρες, οι οποίες δεν μας επισκέφτονται φυσικά πολύ συχνά. Υπάρχουν όντως πολύ ωραία ξενοδοχεία στην περιοχή. Εδώ και μια πενταετία έχουν ανεβεί πάρα πολύ και οι παροχές υπηρεσιών στα ξενοδοχεία, γιατί πλέον η ποιότητα ανεβαίνει και πρέπει να είμαστε κι εμείς έτοιμοι για αυτό το κομμάτι, για να φέρουμε και καλό κόσμο και καλό τουρισμό στο μέρος μας. Γιατί η Καλλικράτεια κάποτε θα ήταν πολύ παραθεριστικό μέρος. Δηλαδή, ερχόταν παραθεριστές που είχαν τα σπίτια, τα μόνιμα, είχε άλλο είδος τουρισμού. Τώρα έχει και, δηλαδή και τουριστικά, έχει τον τουρισμό, έχει και τους παραθεριστές. Οπότε, τα ξενοδοχεία βελτιώνονται. Νομίζω ότι έχουμε πολύ καλά ξενοδοχεία και θα γίνουν και πολύ καλύτερα και θα φτιαχτούμε κι άλλο, γιατί πρέπει να βελτιωθούμε κι άλλο. Από τους πελάτες που έχεις, αυτούς που έρχονται, εσύ τι είναι αυτά που σου λένε για τα θετικά της Καλλικράτειας, θέλω να μου πεις. Τι τους αρέσει δηλαδή εδώ? Γιατί εμείς το γνωρίσαμε όντως σε έναν άλλο προορισμό, ο οποίος ήταν, μπορώ να πω, και ο τουρίστας της μιας μέρας που ερχόταν από τη Θεσσαλονίκη. Εδώ βλέπουμε μια άλλη κατάσταση, η οποία δέχεται άλλο κόσμο και θα θέλαμε να ξέρουμε τι είναι αυτό που τους αρέσει και έρχονται. Τους αρέσει και έρχονται στην Καλλικράτεια. Η Καλλικράτεια είναι ένα μέρος το οποίο έχει πολύ καλή
η τοποθεσία της είναι σε πολύ ωραίο μέρος, γιατί βλέπετε έχουμε απέναντι τον Όλυμπο, είναι πάρα πολύ κοντά στη Θεσσαλονίκη, έχει καθαρές παραλίες. Είναι γενικά ένας τόπος που είναι πολύ κοντά σε μεγάλη πόλη, τους αρέσει και αυτό, το ότι μπορούν να μετακινηθούν πολύ εύκολα, γιατί δεν απομονώνονται σε ένα κομμάτι. Δηλαδή, ο τουρίστας που έρχεται εδώ ζει σαν να είναι στο σπίτι του, σαν να είναι στο μέρος τους. Από τη δεύτερη μέρα προσαρμόζεται τόσο εύκολα που αρχίζει και μετακινείται μόνος του. Πάει Θεσσαλονίκη, πάει σε πολυκαταστήματα, πάει Μετέωρα, πάει κάτω στη Χαλκιδική, πάει το γύρο του Αγίου Όρους που τον αρέσουν πάρα πολύ, τους, ειδικά τους Ρώσοι, επειδή είναι χριστιανοί Ορθόδοξοι και αυτό το κομμάτι το θεωρούν ένα πολύ καλό κομμάτι το θρησκευτικό τουρισμό, συνδυάζουν και αυτό. Και μετά η Καλλικράτεια μπορεί να κάνεις μονοήμερες, να πας μονοήμερες προορισμούς και να γυρίσεις πάλι στον τόπο που θα μείνεις, ας πούμε στο ξενοδοχείο. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ καλό κομμάτι για αυτόν τον τόπο. Έχει καλές παροχές, έχουμε τις ταβέρνες μας, τα σούπερ μάρκετ. Ναι, ήθελα να ρωτήσω αυτό. Υπάρχουν εστιατόρια στην περιοχή, ναι, βεβαίως, αντίστοιχα που μπορούν να δεχτούν τέτοιο κόσμο. Ναι, βεβαίως. Και έχουμε και πολύ καλές παροχές και εκεί, με πάρα πολύ καλές τιμές. Είναι πολύ βασικό αυτό, γιατί δεν παραπονιέται κανένας για το κομμάτι αυτό. Πλέον όλοι με την κρίση γινόμαστε καλύτεροι, γιατί πρέπει να δώσουμε παροχές για να πάρουμε. Οπότε όλα αυτά είναι μαζί. Εγώ δηλαδή δεν έχω ιδιαίτερα προβλήματα με τους τουρίστες εδώ να παραπονεθούν για τα εστιατόρια, για τα μαγαζιά, για τα πολυκαταστήματα που έχουμε, που έχουμε τα σούπερ μάρκετ, το ΕΣΥ, το οποίο και αυτό θεωρείται ένα πολύ καλό κομμάτι για την Καλλικράτεια. Ναι, σαφώς. Γιατί έχει ασφάλεια ο άλλος. Προσφέρει ιατρική, ασφάλεια. Βέβαια. Γιατί σίγουρα εδώ έρχονται και οικογενειάρχες, έρχονται. Φέτος έχουμε πολλές οικογένειες από τη Ρωσία που έρχονται περισσότερο με παιδιά. Οπότε και αυτό είναι μια πολύ καλή παροχή, όπου ξέρω όλος ότι έχει ένα νοσοκομείο κοντά και ανά πάσα στιγμή έχει ασφάλεια για το παιδί του. Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής βρίσκεται σε μια διαδικασία τώρα να προβάλλει περιοχές και χώρους, λοιπόν. Τι έχεις να πεις εσύ γι' αυτό, θα θέλω να μου πεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Επιμελητήριο και τον πρώτο Επιμελητήριο, τον κύριο Αγγελή. Ξέρουμε ότι την αγαπάει πάρα πολύ την Καλλικράτεια, γιατί θεωρεί ένα πολύ καλό προορισμό. Έχει πολλές επαφές εδώ με τους επαγγελματίες και μας στηρίζει πάρα πολύ σαν Επιμελητήριο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προβολή που έκανε για τον τόπο μας. Είναι μεγάλη μας τιμή και θεωρούμε ότι καλώς το κάνει, γιατί η Καλλικράτεια είναι ένας τόπος ο οποίος όντως μαζεύει πάρα πολύ τουρισμό. Να φανταστείτε το Σαββατοκύριακο, υπάρχει 300.000 κόσμο στην Καλλικράτεια που έρχονται και μάλιστα φιλοξενούνται σε σπίτια με αυτά που έχουμε τα σπίτια τα παραθυριστικά. Οπότε καλά έκανες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε για αυτό που κάνετε για τον τόπο μας. Βέβαια, εγώ Μαρία θα επανέλθω στην αρχή της συζήτησης, γιατί εκείνο που έμαθα είναι ότι το χώρος ο δικός σου βραβεύτηκε στη Ρωσία και θα ήθελα λίγο να μιλήσουμε γι' αυτό, γιατί θα πρέπει τέτοιες ενέργειες να αμείβονται και να ανταμείβονται και να ακούγονται παράλληλα. Όντως πέρσι με φέρανε τη βράβευση από το γραφείο που συνεργάζομαι, που αυτό το γραφείο θεωρείται ένα από τα καλύτερα γραφεία, πρέπει να το αναφέρω, γιατί φέρει το 90% του τουρισμού στη Χαλκιδική ή μάλλον στην Ελλάδα, να πούμε. Πήρα 9,4. Ήταν τα 5 πρώτα ξενοδοχεία. Ήταν ένα στην Κρήτη, μετά ήταν ένα στο Ποτίδια. Η αλήθεια είναι ότι ήταν μεγάλη τιμή και τελικά αποδείχθηκε ότι ούτε τα αστέρια, τα πεντάστερα, άρα τι προσφέρουμε. Προσφέρουμε φιλοξενία και αυτό είναι που οι Έλληνες είχαμε πάντα, αυτή τη φιλοξενία, και πιστεύω η επιτυχία είναι όχι τόσο πολύ το ότι έχεις ένα πολύ ωραίο ξενοδοχείο, ναι, είναι ένα πολύ ωραίο ξενοδοχείο. Αλλά πιστεύω είναι η φιλοξενία του Έλληνα. Που αυτό μπορεί να το προσφέρουν μόνο τα μπουτίκ, τα μικρά ξενοδοχεία, γιατί ένα μεγάλο ξενοδοχείο σίγουρα δεν μπορεί αυτό να το προσφέρει, να έχει την προσωπική επαφή με τον πελάτη. Σίγουρα είναι και φόρτωμα αυτό, το έχω φορτωθεί. Και δεν μπορώ να πάω τώρα πλέον παρακάτω. Δηλαδή, σας μιλάω ειλικρινά, το χάρηκα πάρα πολύ, αλλά το έχω φορτωθεί και δεν μπορώ να πάω πιο κάτω τώρα. Οπότε υποχρεωτικά τραβάμε μπροστά. Η περιοχή των νέων πλαγίων κατοικείται από τους προϊστορικούς χρόνους.
οι σημερινοί κάτοικοι έχουν έρθει από την Ανατολική Θράκη με την ανταλλαγή των πληθυσμών το 1922. Πάμε ένα ταξίδι μόνο με τη σκέψη. Πες μου που και πότε θες. Πάμε κάπου διακοπές. Ζήτησα το μόνο και φύγαμε χτες. Με πρώτο μας σταθμό το Saint-Tropez. Δώσ' μου το χέρι σου, πάρε το χέρι μου. Θα σ' ακολουθώ γιατί είσαι το αστέρι μου. Πάρω να ξω Dubai, Hawaii. Άσε την καρδιά όπου θέλει να πάει. Τα μάτια ονειρέψου. Πάμε ένα ταξίδι μόνο με τη σκέψη. Okay, ώρα για τρέλες. Πάμε Αιγαίο, είσαι η Χέλες. Πάμε στο Ρίο, εμείς οι δύο. Εκεί που αλήθινα ποτέ δεν κάνει κρύο. Θες να αποδράσεις, αναλαμβάνω δράση. Έλα μαζί μου, δεν θα χάσεις. Ό,τι ζητήσεις θα γίνει πράξη. Κλείς τα μάτια, ώρα να πετάξεις. Έλα μαζί μου, δεν θα χάσεις. Ό,τι ζητήσεις θα γίνει πράξη.